Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Είμαι σίγουρη ότι ο κόσμος θα ταυτιστεί ή πολλοί κόσμος μάλλον θα ταυτιστεί. Γιατί όλοι οι πρώοι μου μετά από εμένα κάνουν οικογένεια. Πρωτού ξεκινήσω το βίντεο, επειδή προσπαθώ να είμαι καλή YouTuber, σας υπενθυμίζω να πατήσετε ένα like στο βίντεο, ούτως ώστε ο αλγόριθμος του YouTube να δείχνει τα βίντεο μας σε περισσότερο κόσμο και να μεγαλώνει το κανάλι μας. Τώρα είμαστε σε 68.000 συνδρομητές και πάνω από 30 εκατομμύρια θεάσεις. Λοιπόν, γιατί όλοι οι πρώοι μου μετά από εμένα κάνουν οικογένεια. Καλησπέρα κύριε Πετρίδου, καλησπέρα αγαπημένη. Είμαι ψυχολόγος και είμαι 39 χρονών, συνάδελφος. Τις τελευταίες μέρες βλέπω τα βιντεάκια σας και μου αρέσει πολύ η αμεσότητά σας. Να μου γράψεις και στον ελληνικό, να είμαστε ακόμα πιο αμέσως. Και αμέσως. Και πιο αμέσως η επικοινωνία μεταξύ μας. Σκέφτηκα να σας γράψω με αφορμή την εξής σκέψη προβληματισμό. Γιατί όλοι οι πρώοι μου μετά από μένα κάνουν οικογένεια? Ήταν ο μήνας της απορρίψης. Τουλάχιστον αυτή η χορδή χτυπήθηκε. Όπως σας είπα, είμαι 39 και ελεύθερη. Έχω κάνει την ατομική ψυχοθεραπεία, αλλά μάλλον χρειάζεται να ξεκινήσω και πάλι αφού τα έχω κάνει σκατά, στα προσωπικά. Όπως καταλαβαίνεις, πολλά ραντεβού μπας και πετύχω τον Mr. Τέλειο. Θα με χαρακτήριζα εξαρτητική, που συνήθως γοητεύεται από νάρκισσους. Join the club. Και εσύ με στοιχεία συνεξάρτησης. Τον τελευταίο καιρό βγήκαμε ένα παλικάρι. Μου λέει, εγώ ενδιαφέρομαι μόνο για σεξ, γιατί δυσκολεύομαι να κάνω σχέσεις. Αλλά αν έκανα, θα σου την έπεφτα. Του είπα ότι εγώ δεν θέλω κάτι τέτοιο. Περνάει ένα διάστημα, του στέλνω για φαγητό και μέσα στην κουβέντα μου λέει, είμαι σε σχέση. Σε ερώτηση δική μου, αφού δεν κάνεις, μου απάντησε, αυτή τη φορά λέω να το προσπαθήσω. Του είπα, βρε πως αλλάζει ο άνθρωπος σε ένα μήνα. Νομίζω ότι ο συγκεκριμένος δεν ήθελε να κάνει σχέση μαζί σου για λόγους που αφορούν μόνο τον ίδιο και δεν έχουν να κάνουν με τη δική σου αξία και το αν είσαι αξιαγάπητος άνθρωπος και άνθρωπος που αξίζεις για να κάνει κάποιο σχέση μαζί σου. Θέλω να έχεις στο μυαλό σου ότι πολύ συχνά οι άνθρωποι κομπλεξικοί, οι άνθρωποι με εξαιρετικά χαμηλή αυτοεκτίμηση, οι άνθρωποι που έχουν την τάση να αυτοσαμποτάρονται, όταν γνωρίσουν ένα πρόσωπο το οποίο θεωρούν ότι είναι έξω από το βεληνικές τους, ότι είναι, ξέρω εγώ, μια πιο ωραία κοπέλα από όσο ωραίοι άνδρες είναι αυτοί ή ένας πιο ωραίος άνδρας από όσο βλέπει μια κοπέλα τον εαυτό της, μπορεί να σαμποτάρουν τον εαυτό τους με το να πούν, α, δεν είμαι για σχέση, επειδή φοβούνται ότι αν αυτό το πρόσωπο κάνει σχέση μαζί μου θα με παρατήσει ή δεν θα θέλει αυτό το πρόσωπο να κάνει σχέση μαζί μου. Εγώ αυτό που θα σου έλεγα είναι, γιατί μετά από ένα διάστημα του έστειλες να πάτε για φαγητό από τη στιγμή που σου είπε πως δεν κάνεις για σχέσεις και, που εσύ θέλεις σχέση. Πρέπει να κόβουμε τα loose ends, πρέπει να κόβουμε τις άκρες που κρέμονται από εδώ και αριστερά, τις ελεύθερες ρίζες, πρέπει να τις κόβουμε. Το άλλο σκηνικό έχει να κάνει με κάποιον που γνώρισε στο Tinder, χωρισμένος με ένα παιδί. Μιλούσαμε 5 μήνες. Μου είπε ότι δεν ενδιαφέρεται μόνο για σεξ, να γνωριστούμε και όπως πάει. Μιλούσατε μόνο, βγαίνατε και όλα. Τώρα να δούμε. Βέβαια, μέσα στους 5 μήνες που μιλούσαμε είχαμε παρεξηγήσεις. Όπως για παράδειγμα ότι εγώ είμαι πολύ εγωίστρια για να θέλω παιδί στην ηλικία μου. Ναι, μια γυναίκα στα 39 και στα 40 και στα 41 και στα 42 είναι πολύ εγωίστρια για να θέλει παιδί. Κάποια στιγμή βρεθήκαμε μαζί για ένα τετραήμερο, κάναμε και σεξ, σχετικά περάσαμε καλά. Όταν επέστρεψα στην πόλη μου, άρχισε να απομακρύνεται. Α, ήσασταν από μακριά που μιλούσατε για 5 μήνες. Φιλενάδα, συνάδελφε, είναι επικίνδυνες οι σχέσεις από απόσταση που μιλάμε χωρίς να γίνεται τίποτα. Και κοκκίνησε με άρα τεράστια πανεμίση. Και περάσατε σχετικά καλά, όχι τέλεια, σχετικά καλά. Μόλις του είπα, όταν επέστρεψα στην πόλη μου, άρχισε να απομακρύνεται. Μόλις του το είπα ότι βάζει τοίχο, μου είπε ότι έχω πρόβλημα, ενώ δεν θα έπρεπε και με μπλόκαρε από παντού. Μάλιστα. Ένας τύπος ο οποίος συνομιλεί μαζί σου με μηνύματα για 5 μήνες από το Tinder, έστω και αν έχετε πάει σε άλλη πλατφόρμα, έστω και σε ζητάτε στο WhatsApp, στο Viber, στο Messenger, στα κανονικά μηνύματα του κινητού τηλεφώνου,
και βρίσκεται μαζί σου για ένα τετραήμερο με σεξ. Αυτό δεν σημαίνει ότι θέλει σχέση μαζί σου τη στιγμή που σου είπε κιόλας ότι είσαι πολύ εγωίστρια για να θέλεις παιδί, γιατί αυτός έχει ήδη παιδί. Και μπορεί να έχει αποφασίσει, όπως έχω αποφασίσει κι εγώ, 22 χρόνια πριν που γέννησα την κόρη μου, δεν θα κάνω άλλο παιδί. Και το γεγονός ότι χώρισε 1,5 χρόνο μετά δεν άλλαξε αυτή την απόφασή μου ότι δεν ήθελα να κάνω άλλο παιδί. Μπορεί αυτός να αποφάσισε ότι δεν θέλει να κάνει άλλο παιδί και δικαίωμά του. Όταν σου μίλησε τόσο αγενός και σου είπε ότι είσαι εγωίστρια να θέλεις να κάνεις παιδί στην ηλικία σου γύρω στα 40, έπρεπε να τον στείλεις, να τον μπλοκάρεις, να τον κάνεις ένα match, να τον μπλοκάρεις και να τελειώνει η κουβέντα. Τα κόβουμε νωρίς-νωρίς για να μην στέλνουμε μηνύματα στη Θέκλα. Είναι τόσα πολλά τα μηνύματα και είναι τόσα πολλά τα mail και πραγματικά στενοχωριέμαι που δεν μπορώ να απαντήσω σε όλους. Λοιπόν, ήταν κάκιστη και χείριστη η στάση του να σου πει εγωίστρια που θέλεις να κάνεις παιδί στην ηλικία σου, θα μπορούσε να σου πει γλυκιά μου, εγώ είμαι σε μια άλλη φάση ζωής, έχω ήδη τεκνοποιήσει και δεν επιθυμώ να τεκνοποιήσω ξανά, οπότε δεν είμαι κατάλληλο τέριασμα για σένα και ούτε εσύ είσαι κατάλληλο τέριασμα για μένα εφόσον θέλεις να τεκνοποιήσεις και έτσι από σεβασμό και εκτίμηση αφήνουμε την γνωριμία μας εδώ. Όχι όμως, το συνέχισε γιατί θέλει να πηδήξει. Και όταν πήδηξε και πηδήχτηκε και δεν ξέρω εγώ τι έκανε, μετά σε είπε πολύ εγωίστρια που ήθελες και συναισθηματικότητα μετά και σε μπλόκαρε από παντού. Σκουπίστε, ψεκάστε, μάλλον, ψεκάστε, μπλοκάρετε, τελειώσατε. Αυτούς τους μπλοκάραμε από πριν, πριν προλάβουν να ψεκάσουν. Εκτός ρε παιδί μου και αν το απόλαυσες το σεξ, αλλά λες ότι σχετικά καλά, άρα δεν νομίζω. Και εντάξει, είναι άλλο πράγμα να κάνεις σεξ χωρίς δεσμεύσεις και να το κάνεις συνειδητοποιημένα. Ενώ εσύ φαίνεται από αυτά που γράφεις ότι περίμενες ότι θα γίνει κάτι και γι' αυτό περίμενες να έρθει πιο κοντά σου μετά τις 4 μέρες, αν και περάσατε σχετικά καλά. Πόσες εκτόσεις επί εκτόσεων κάνουμε τέλος πάντων, ασυζήτητο, ασυζητητή, κάνουμε πολλές εκτόσεις. Και πήγες και έκανες σεξ με την προσδοκία ότι θα γίνει και σχέση. Άρα, αν δεν ήταν καλό το σεξ, δεν θα μπορούσε να σηκωθείς και να αφήσεις και να πεις άσε μας ρε φίλε, που κάνεις και τον καμπόσο και δεν είναι και καλό το σεξ. Όχι, γιατί άμα θα κάνεις σχέση θα τον δεχθείς τον σύντροφό σου όπως είναι και ό,τι να είναι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο και θα κάνεις. Δε? Και βρέθηκες μετά μπλεγμένη στις δικές σου προσδοκίες. Πάμε να δούμε παρακάτω τι έγινε και φτάνουμε στο κερασάκι της τούρτας. Χθες μαθαίνω ότι μονιμοποιήθηκε ο πρώην μου και αφού με έτρωγε, του έστειλα μήνυμα για συγχαρητήρια. Μαζί με το ευχαριστώ, μου έστειλε και μια φωτό με το μωρό του, λέγοντάς μου πως μαζί με τη μονιμοποίηση ήρθε και ο Μπέμπης. Και η ερώτηση είναι, με εμένα γιατί δεν και με τις άλλες θέλουν. Τις έγραψα κι εγώ. Πιστεύω πως τους κάνουμε υποσυνείδητα θεραπεία, αυτούς που γνωρίζουμε, και τους ετοιμάζουμε για σχέση. Και μετά δεν θα κάνουν σχέση με την ψυχολόγο τους, θα κάνουν μια άλλη γυναίκα. Όχι πως χάνουμε και λεπούρια φυσικά. Και μου γράφει φίλε, απογοητεύομαι, πέφτω και μετά λέω άντε πάμε πάλι. Λοιπόν, θέλω να καταλάβετε κάτι. Όλες εσείς οι γυναίκες, οι ελεύθερες, όλες εμείς οι γυναίκες, οι single, οι οποίες θα θέλαμε πολύ να συντροφευτούμε καλά. Και οι άντρες επίσης, που θέλουν να συντροφευτούν καλά και βρίσκονται σε αυτό το κανάλι. Ότι ακόμη και αν είμαστε ψυχολόγοι εμείς οι ίδιοι, δεν είναι η δουλειά μας να κάνουμε θεραπεία σε όποιον τυχαίο τύπο ή σε όποιαν τυχαία τύπησα, γνωρίσουμε σε μια εφαρμογή γνωριμιών ή σε ένα πάρτι, σε ένα σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε. Όταν φλερτάρεις, ο στόχος σου είναι να δεις εάν το πρόσωπο που γνωρίζεις σου κάνει. Εάν δεν σου κάνει, σταματάς να ασχολείσαι. Είναι ένα βασικό, λανθασμένο, πιστεύω που έχουμε πολλοί άνθρωποι από εμάς, ότι με την αγάπη μας και με την καλοσύνη μας και πόσο μάλλον άμα είσαι ψυχολόγος και με τις ψυχοθεραπευτικές μας γνώσεις, θα τον σάξουμε τον άλλον, θα τη σάξουμε την άλλη. Το έχω πει πολλές φορές, θα το ξαναπώ. Όπως γνωρίζεις κάποιον σήμερα, αν έτσι όπως είναι σου κάνει, προχώρα. Αν δεν σου κάνει έτσι όπως είναι, αποχώρα. Αποχώρησε. Αποχωρούμε εάν δεν είναι πώς μας κάνει.
κανείς δεν πρόκειται να αλλάξει με την αγάπη μας, με την καλοσύνη μας, με τη ψυχοθεραπευτική μας δυνότητα ή με τις γνώσεις ψυχολογίας ή ψυχοεκπαίδευσης που έχουμε. Ο άνθρωπος αλλάζει μοναχά άμα θέλει ο ίδιος για να αλλάξει και άμα κινητοποιηθεί ο ίδιος για να αλλάξει. Μπορεί όσοι έχουμε τάσεις συνεξάρτησης να συρρυκνώνουμε τον εαυτό μας και να πάμε να κάνουμε fit, να πάμε να χωρέσουμε μέσα στη μικρότητα του αλλουνού ή τη μικρότητα της αλληνής, δεν σημαίνει όμως ότι αυτή η αλλαγή είναι για καλό μας, είναι σαφώς για κακό μας και γι' αυτό βγαίνουμε λαβωμένοι από συνεξαρτητικές σχέσεις που κάνουμε με νάρκισσους, οι οποίες είναι κυρίως κακοποιητικές. Και να μην μας κακοποιήσει ο νάρκισσος, κακοποιούμε εμείς ήδη τον εαυτό μας με το που το συρρυκνώνουμε. Χάνουμε τη χαρά μας, χάνουμε τη χαρά της ζωής, χάνουμε τη χάρη μας και χάνουμε και τη ζωντανή μας. Επειδή ξέρω ότι ακούν και άλλες συνάδελφοι ψυχολόγοι τα βίντεο και συνάδελφοι άνδρες ψυχολόγοι τα βίντεο, θέλω να κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου από προσωπική πικρή πείρα, όχι μόνο επαγγελματική, από προσωπική πικρή πείρα, όμως έχω και επαγγελματική. Ίδρωσα γιατί μερικές φορές εμείς οι ψυχολόγοι είμαστε δάσκαλοι που δίδασκες και νόμο δεν εκράτης, δεν ετήρης. Δάσκαλοι που δίδασκες δεν τηρούσες αυτά που έλεγες. Εγώ πολύ συχνά λέω, ξύπνα, σκέψου αυτά που διδάσκεις και να τα κάνεις για να είσαι αυθεντικός σε αυτός, να μην είσαι δόλια. Όχι πως του κάνω επίτηδες, να μην ακολουθώ τις δικές μου διδαχές, που δεν είναι δικές μου διδαχές. Απλώς τυχαίνει να τα αναφέρω εγώ αυτά εδώ πέρα, τα οποία είναι απαυγάσματα από την, και από την επιστήμη της ψυχολογίας και από την τέχνη της ψυχοθεραπείας και από τη ζωή την ίδια. Δεν είμαι εγώ, δεν έχω ανακαλύψει τα χινόπιτα. Απλώς βλέπω κάποια πράγματα και σας τα μεταφέρω. Λοιπόν, ξέρω και συναδέλφους άλλες, που τις ξέρω καλύτερα από ό,τι ξέρω σε ένα φιλενάδα που απλώς με έγραψες. Η μία είναι 10 χρόνια σε μία σχέση με έναν νάρκισο της κακιάς ώρας. Ούτε καν ναρκισάκι, νάρκισο της κακιάς ώρας. Με έναν τύπο, ο οποίος νομίζει ότι είναι 5 χρονών, ενώ είναι στην έκτη, μη σας πω και 7η δεκαετία της ζωής του, και ο οποίος το παίζει μάγκας και ντάις, και ο οποίος φλερτάρει ότι κινείται και ότι δεν κινείται, και ο οποίος κάθε φορά που η κοπελιά ξυπνήσει και του την πει και τον ξεμπροστιάσει, αυτός της κάνει hoovering μετά. Θα σας διαβάσω εδώ τι μου στείλε. Δεν λέω ονόματα, υπολείψεις δεν λέω, ονόματα δεν θίγω. Τι χθες μιλήσαμε. Τι μου γράψε, ένα λεπτό. Τι μου γράψε, κόρη. Και μου γράφει. Λέει μου, Θέκλα μου, σου γράφω αξιμέρωτα για ποιον άλλο λόγο, γίναμε μπίλιες πάλι με τον τύπο. Και κατά πως δείχνει θα είναι και η τελευταία φορά. Και μου λέει, απλώς θα ήθελα να σε ρωτήσω. Και μου περιγράφει το σκηνικό. Της λέω, αγάπη μου, μακάρι να χωρίσεις με τον τύπο οριστικά. Για τη δική σου ισορροπία. Το περιστατικό δεν θα το σχολιάζω καν. Και μου γράφει, έχεις δίκιο, ο στόχος μου θα είναι να τελειώσει οριστικά αυτή η τοξική σχέση. Μου ξύνει συνέχεια το τραύμα μου. Χρειάζεται να προστατέψω τον εαυτό μου. Συνάδελφος αυτή, ε. Σε ευχαριστώ, Θέκλα μου. Άκουσα τα ξημερώματα το βίντεο με το παλικάρι που βρήκε επιτέλους τον πυρήνα του και πήρα δύναμη. Να είσαι καλά και εσύ που βοηθάς τόσο πολύ. Σ' αγαπώ και εγώ, την αγαπώ πάρα πολύ. Πάντως, είμαστε πολλές ψυχολόγες και πολλοί ψυχολόγοι οι οποίοι αντιμετωπίζουμε τα ίδια ακριβώς προνομιότυπα προβλήματα με αυτά που αντιμετωπίζουν οι θεραπευόμενοι μας. Και αυτό που λέω συχνά σε συναδέλφους όταν μιλάμε και αυτό που λέω και στον εαυτό μου είναι, τι θα συμβούλευε σε ένα θεραπευόμενο σου ενερχόντας σε σένα με αυτή ακριβώς την κατάσταση? Τι θα σκεφτώσου για ένα θεραπευόμενο σου ή μια θεραπευόμενη σου αν έφερνε αυτή ακριβώς την κατάσταση? Αυτά λέω. Λοιπόν, ξαναλέω ότι η περίπτωση της κοπέλας αυτής που μας έγραψε, που λέει ότι όλοι οι πρώην της μετά από αυτήν παντρεύονται και κάνουν σχέση, έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν στέλνει στο καλό τον κάθε τύπο που γνωρίζει που τα ελαττώματα του βγάζουν ματιά και κάνει το λάθος να θεωρεί ότι διατηρεί σχέσεις και γνωριμίες, δηλαδή σχέση μηνυμάτων κλπ. Ότι μπορεί να γίνει κάτι, αν δεν γίνει από την αρχή δεν θα γίνει ποτέ.
Και το άλλο, αυτό που της έγραψα, ότι υποσυνείδητα κάνει θεραπεία στον κάθε άνδρα που γνωρίζει, ετοιμάζοντας το για σχέση, όμως η σχέση η ερωτική δεν συνάδει με την ψυχοθεραπευτική, οπότε τους κάνουμε τζάπα ψυχοθεραπεία, μετά δεν μας βλέπουν ως γυναίκες ή ως άνδρες ή ως αντικείμενα πόθου, μας βλέπουν ως θεραπευτές και θεραπεύτριες και μετά δεν θα κάνουν σχέση με εμάς εφόσον εμείς έχουμε πάρει αυτόν τον ρόλο και θα κάνουν σχέση με άλλη γυναίκα, με άλλον άνδρα. Να σημειώσω κιόλας ξανά αυτό που της έγραψα, όχι πως χάνουμε και λεπούρια φυσικά. Λοιπόν, είτε είστε ψυχολόγος είτε όχι. Είτε είστε ένας άνθρωπος που έχει σπουδάσει ανθρωπιστικές επιστήμες είτε όχι. Είτε είστε ψυχοθεραπεύτρια είτε όχι. Είτε είστε ψυχοθεραπευτής είτε όχι. Όταν βγείτε στο Σεριάνι για φλερτ και για να γνωρίσετε κόσμο προκειμένου να βρείτε κατάλληλο τέρι για σχέση, όποιος δεν είναι κατάλληλος γίνεται unmatch, αποκλείεται και φεύγει από τον ορίζοντα και σε καμία περίπτωση δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να ψυχοθεραπεύσουμε τον οποιονδήποτε σε αυτή τη φάση, έτσι όπως είναι, δεν κάνει για σχέση. Εντάξει, οι ψυχοθεραπευτικές μας γνώσεις, η ψυχοθεραπευτική μας πείρα, ο ψυχολόγος ενδράσει στο γραφείο μας. Όταν πάμε για να φλερτάρουμε, λειτουργούμε ως μία γυναίκα, ως ένας άνδρας. Και όπως έχω πει σε διάφορες συνομιλίες, σε τύπους οι οποίοι προσπαθούσαν, σας είπα ότι έχω κάνει διάφορα προφίλ στα dating sites, στις σελίδες γνωριμιών, αν και δεν έχω κανένα ενεργό αυτή τη στιγμή, γιατί κουράστηκα. Πολλές φορές έτυχε να γράψω, ρε φίλε, στο Tinder γνωριστήκαμε, όχι στο χρυσό οδηγό. Τι μου ζητάς γνώμη για το ψυχολογικό σου πρόβλημα ή τι μου ζητάς ψυχοθεραπευτική βοήθεια. Ως γυναίκα με γουστάρεις, ως γυναίκα σου αρέσω, πες μου και εσύ ποιος είσαι, άσε που εγώ δεν σε γουστάρω επειδή έχεις τόσα άλλη τα θέματα και μου ζητάς να σου κάνω την ψυχολόγο. Εντάξει. Όταν πάμε να φλερτάρουμε βγάζουμε απ' έξω την όποια επαγγελματική μας ιδιότητα και όπως πάει κάποιος να ψωνίσει κάτι και προσέχει ώστε εκεί που θα δώσει τα λεφτά του να αξίζουν, έτσι και όταν ψωνίζουμε εντός αγωγικών για μελλοντική σύντροφο, μελλοντικό σύντροφο, πάμε ως αγοραστές. Δεν πάμε ως πολιτές που θα πουλήσουμε τον εαυτό μας φτηνά. Εντάξει? Καλή επιτυχία εύχομαι σε όσους ψάχνετε ενεργά τέρι.